Παύλος και μήνα Ζάνα και ζήτα μη Αριστοτέλους 3. Η επιγραφή ζήτα μη, γραφή του Παύλου, λυγισμένο σύρμα με αποστάτες πάνω από την πρόσωψη. Μεταφέρθηκε και στη νέα διεύθυνση προξένου Κορομιλά 1 από τη Μάρο Λάγια και την Κατερίνα Καμάρα. Το ζήτα μη έκλεισε στις 20 Μαΐου του 2010 με μια μεγάλη γιορτή. Κρατώντας όλα τα χρόνια το ίδιο λογότυπο, την ίδια σακούλα, τον ίδιο φάκελο, την ίδια πρόσκληση, με το ίδιο craft χαρτί. Το ζήτα μη υπάρχει πολύ πριν από εμάς. Είμαστε σε πολύ τρυφερή ηλικία όταν το καταλάβουμε ότι υπάρχει. Υπάρχει από το 1955 και γύρω στη δεκαετία του 60 το ανακαλύπτουμε, τέλη του 50, χαζεύοντας τις βιτρίνες που τότε η Θεσσαλονίκη δεν είχε τίποτα. Γύρω στα 55 με 60, υπήρχε μια κρίση οικονομική και στην οικογένειά μας ακόμη παραπάνω. Είχε μόλις κλείσει ένα εργοστάσιο και πολλές επιχειρήσεις που είχε η οικογένεια είχαν πάει κατά διαβόλου. Και υπήρχε ένα μαγαζί τότε που αντιπροσώπευε τις γραφομηχανές Ολιβέτη, ήταν και αυτό μέσα στις επιχειρήσεις τις οικογενειακές. Και επίσης αντιπροσωπεύαμε την εταιρεία Λύρα. Όσο εκ τούτου υπήρχαν γραφομηχανές και μουσική μέσα σε αυτό το μαγαζί. Το σχολείο πάμε, ερχόμουν εδώ για να δω όλα αυτά τα περίεργα πράγματα. Ή να ακούσω μουσική, γιατί ήθελα να αγοράσω ένα πολύ ωραίο δίσκο και με συμβούλευε ο Παύλος ο Ζάνας κάτω στο υπόγειο. Καθόμουν και τον άκουγα. Ήταν στην εποχή τότε που τη εφηβεία μου και έπειτα, αυτό το μέρος, το μόνο μέρος που μπορούσε να βρει μουσική, η οποία ήταν επιλεγμένη από τον ίδιο τον Παύλο Ζάνα. Και ήταν ένα κέντρο όλη τη Θεσσαλονίκη τη γενιά μου, α πούμε, το θυμούνται σαν το χώρο όπου μπορούσε να βρει. Έκανε ο ίδιο εισαγωγέ. Δεν μπορούσε να τη βρει πουθενά τη μουσική που είχε εδώ πέρα. Είτε σε κλασική, είτε σε τζαζ, κυρίω αυτά τα δύο κατηγορίε μουσική. Όπερε. Τότε εγώ είχα ανησυχία με την τζαζ. Βρεθήκαμε στο υπόγειο με το Σάκη του Παπαδημητρίου και για πρώτη φορά ακούω το Πόρκι και Μπες, τη φωνή της Έλλας δηλαδή για τον Λουίς Άρμστρονγκ, με το Σάκη τον Παπαδημητρίου να λέει διάφορα. Για μας το ζήτα μη ήταν σχεδόν καθημερινό πέρασμα. Είτε πέρασμα με μια παρέα με φίλους, είτε πέρασμα για να δούμε τη βιτρίνα, ακόμα και μες τη νύχτα με λίγο φως κολούσαμε το πρόσωπό μας στο τζάμι για να δούμε τι καινούριο έχει έρθει. Η άλλη μέρα ήταν μέσα στην αδειμονία για να προλάβει ο ένας τον άλλον, αν και τελικά Οι παρέες τότε είχαν αυτή την άνεση να δίνουν ο ένας τον άλλον πράγματα. Μπορεί να μην υπήρχε μια εύκολη αντιγραφή όπως γίνεται τώρα, αλλά μπορούσαμε να μαζευτούμε σε ένα σπίτι και να ακούσουμε όλοι μαζί ένα δίσκο. Άρα αυτό που λένε μακράς διαρκείας, πιστεύω ότι ισχύει πάρα πολύ για εμάς, γιατί ήταν πολύ μακράς διαρκείας οι δίσκοι. Τους ακούγαμε άπειρες φορές. Δεν έμεναν γρήγορα στα ράφια. Ο πρώτος μου δίσκος από εκεί, ένα 45' κόκκινο-μαύρο, Atlantic, Ray Charles, I've Got a Woman. Ο ίδιος ο Παύλος Ζάνας, ύστερα από όσα τράβηξε επί Χούντας, όταν ξεκίνησε η νέα περίοδος το 1975 για το ραδιόφωνο, ήταν στη θέση του διευθυντή της ΕΕΡΤ, όπως λεγόταν τότε, και αμέσως μου ζήτησε να τον δω, και από το 1975 αρχίζουν οι εκπομπές jazz για πρώτη φορά στην Ελλάδα, οι οποίες ουσιαστικά συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Δηλαδή, 35 χρόνια που ξεκίνησαν από μια ιδέα του Παύλου Ζάνα. Ο Δημήτρης ο Φατούρος μας βοήθησε πάρα πολύ με το ότι μας σχεδίασε ένα μαγαζί πολύ αλλιώτικο από ό,τι ξέραμε ότι σημαίνει μαγαζί. Αυτό του γυρέψαμε δηλαδή. Είχα σχεδιάσει τα εσωτερικά του πρώτου καταστήματος στην Αριστοτέλους. Και είχε γίνει και με ένα κέφι βέβαια,
πώς να μην έχει κανένα σκέφι με τέτοιους ανθρώπους να δουλεύεις μαζί, με τέτοιες υποθέσεις ζωής, με την ελευθερία που είχανε να πούνε ναι, να το κάνουμε έτσι, να είναι η βιτρίνα, όχι μια βιτρίνα, αλλά σαν ένα κομμάτι από έκθεση και εργαστήριο. Να μην είναι ογκώδη και θηριώδη όλα τα στοιχεία της επίπλωσης. Να είναι όλα που να έχουν κάπου μια ίδια σκέψη με την οποία γινότανε. Το κάθισμα, το ντουλάπι, το χρώμα. Αυτά ήταν τότε πριν από 50 χρόνια. Αυτή η αισθητική του Μίμη του Φατούρου καθόρισε ύστερα όλη την αισθητική από την υπόλοιπη δουλειά. Εγώ σκέφτηκα να φέρω ωραία πράγματα σε είδη χειροτεχνίας που να υπάρχει ο άνθρωπος πίσω από τα αντικείμενα. Ας πούμε στην κεραμική φέραμε για πρώτη φορά στην πόλη τα κεραμικά της Βερναρδάκη και της Βοιατζόγλου που ήταν πρωτόφαντα. Και συγχρόνως ζητήσαμε και σε καλλιτέχνες να σχεδιάσουν, να προτείνουν σχέδια, ας πούμε και στα υφαντά και υφάσματα ζωγραφιστά, φουστάνια και ρούχα και είδη για το σπίτι που να έχουν μια άλλη αισθητική άποψη και να κρατάνε από την παράδοση αλλά να έχουν και μια μοντέρνα άποψη. Παραδείγματος χάρη η Ιωάννα Μαλοδεδάκη σχεδίασε κάτι υπέροχα τραπεζομάντιλα, σετ τραπεζιού, πετσέτες, ξέρω εγώ. Θα σας δείξω αυτό. Αυτό σηματοδοτεί ίσως μια από τις πρώτες μου επαφές με το Ζήτα Μη και τη Μίνα και τον Παύλο. Είναι ένα δώρο που μου κάνανε τα πρώτα χρόνια, μόλις είχαμε γνωριστεί και άρχισα να συνεργάζομαι μαζί τους. Όχι επαγγελματικά ακριβώς, περισσότερο φιλικά. Έκανα κάτι σχέδια για τραπεζομάντιλα, για μαντήλες, διάφορα τέτοια. Η Έφη Κακουλίδου ζωγράφισε υπέροχα μεταξωτά υφάσματα, τα οποία έγιναν ρούχα. Ιδιαίτερα κάπως κι αυτά. Η Αριάδνη Ξενάκη μας σχεδίασε μαξιλάρια, τραπεζομάντιλα και αυτή ένα σωρό πράγματα. Η Ιωάννα Κουτσουδάκη με μπατίκ. Κοσμήματα, τι να πρωτοπώ, και η Καβαλιεράτη ήρθαν εκεί προς το τέλος. Η Αμαλία Βαμβάκου, η Ελένη Πόταγα, ο Λονταράκης από την Αθήνα. Συγγνώμη, ξεχνάω πολλούς, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν εθαύμασα και δεν αγάπησα τη δουλειά αυτών των ανθρώπων όλων. Η Γιώτα η Καλακμάνη άπλωνε τις καρφίτσες της πάνω σε τσεβρέδες. Μαζί και η Καβαλιεράτη. Στην προξένου Κορομιλά μέχρι το τέλος, το πόμολο ήταν των Καβαλιεράτων. Και η πολίτη μικρά χρυσά σκουλαρικούδια. Εγώ προσωπικά δεν κέρδισα τίποτε. Ας πούμε, ούτε ένα χαρτζηλίκι δεν μπορούσα να πάρω από αυτή την ιστορία. Ήταν απλώς τα αντικείμενα, απλώς έκανα μια προσφορά δουλειάς. Mm-hmm. Και προσπαθούσα να κάνω πράγματα που μου αρέσει. Δηλαδή να υπάρχει ένα γούστο για την επιλογή. Και θα ήταν το δικό μου. Ύστερα οι μηχανές Ολιβέτη τις εξωστρακίσαμε. Φύγανε οι μηχανές Ολιβέτη. Και έμεινε μουσική και τα αντικείμενα. Και σε αυτό προσθέθηκε μια γκαλερί για ζωγραφική. Και άλλος ένας κόσμος εικαστικός πήγαινε έρχεται. Δηλαδή εγώ θυμάμαι ένα σούρ τα φέρτα μέσα σε αυτό το μαγαζί. Ο πιο πολλής κόσμος που μπαινόγαινε εκεί μέσα ήταν όλοι οι φίλοι και οι γνωστοί και οι περαστικοί της Θεσσαλονίκης κλπ. Που το είχαν πέρασμα και στέκει το μαγαζί. Και πολλά πράγματα συζητιόντουσαν εκεί. Τότε ήταν σε μεγάλη δράση του Σωματείου Τέχνη με τον αξέχαστο Λίνο Πολίτη, τον Μωρίς Σαλτιέλ και πολλούς άλλους. Και τα πρόσωπα και οι ιδέες της τέχνης πήγαιναν εκεί μέσα. Η φιλοσοφική σχολή και αυτοί ήταν στέκοι, ερχόντουσαν, κουβεντιάζαμε, κάνουν, δίναν και τα ραντεβού τους. Ο Κακριβής, ξέρω εγώ, ο Καψωμένος, ο αγαπητός Τσοπανάκης, ο Μίμης ο Μαρονίτης, ήταν νέος ή φοιτητής ή βοηθός. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι θυμάμαι πότε και πώς άνοιξε αυτό το μαγαζί στην Αριστοτέλους. Έμεινα με την εντύπωση ότι αυτό είχε γίνει μες στη δεκαετία ήδη του 50, όταν εγώ έκανα τα φοιτητικά μου χρόνια, νομίζω πως τότε περίπου. Περαστικός λοιπόν,
φιλοπερίεργος θα έλεγα και λιγάκι αισθανόμουν και λίγο απόξενος από το ΔΜΗ την εποχή εκείνη, μιλάμε για τη δεκαετία του 50, καθώς και οι δεσμοί μου ακόμη με την παρέα του Παύλου, του Ζάνα και των άλλων ήταν ανύπαρκτοι ή ήταν εξ αποστάσεως. Μέσα στη δεκαετία ωστόσο του 60 αρχίζω να γίνομαι τακτικός επισκέπτης του χώρου αυτού, κυρίως βραδινός, με αφορμή κάποια έκθεση που γινόταν είτε στα Σκαλιά, είτε στο Υπόγειο, είτε και στους δύο αυτούς χώρους εκεί. Άρχισα λοιπόν να μπαινοβγαίνω. Και αρχιτέκτονες μετά, όταν δημιουργήθηκε η αρχιτεκτονική σχολή. Ο Μίμης και η Μίκα Φατούρου ήταν μόνιμα εκεί. Ήταν το 59-58 που ανέβηκα για το Πανεπιστήμιο. Τότε γνώρισα τον Παύλο, τη Μίνα, τον Μωρίσο Σαλτιέλ, ψυχή και αυτός της τέχνης, πρόεδρος ήταν ο Λίνος ο Πολίτης, ο Μανώλης ο Ανδρόνικος. Ξεκινάνε οι κινηματογραφικές λέσχες, έρχεται ο κόσμος πια των κινηματογραφικών λεσχών. Θυμάμαι και τους ανθρώπους από την λέσχη της Αθήνας ή από τις λέσχες της Αθήνας, τον Ρούσο τον Κούνδουρο, τον Νίκο τον Κούνδουρο. Ύστερα ξεκινάει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Νομίζω ότι εκεί μέσα περισσότερο από οπουδήποτε αλλού δουλεύτηκε. Και αρχίζει πια και ο κόσμος του κινηματογράφου να περνάει εδώ μέσα. 1960, πρώτο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου στο Ολύμπιον απέναντι. Τάξη Κανελόπουλος στο ποτάμι. Ο σπόρος του Παύλου, για χρόνια κάθε Κυριακή πρωί στον Αλέξανδρο με την τέχνη, διαλέγει, προβάλλει ταινίες και μας μιλά για αυτές, έπιασε. Δημιουργείται το θεατρικό εργαστήρι της τέχνης, όπου μπαίνει μέσα η Μίκα Φατούρου, μπαίνω και εγώ. Τα παιδιά, η Ρούλα, η Πατεράκη, ο Νίκος Νοημίδης, η Ελένη Μακίζου, ήταν άνθρωποι που μπαινοβγαίνανε και στο ζητάμι κάθε μέρα, αλλά δημιουργούσαν και το κλίμα μιας Θεσσαλονίκης που αντιστέκεται σε όλα και σε όλους. Εκ των υστέρων τώρα είναι και διασκεδαστικό να το σκεφτεί κανένας. Ήταν ένα είδος λέσχης που είχε εκεί γίνει κατά κάποιον τρόπο, το οποίο εμείς την κάναμε γούστο. Όταν με πήγαινε εκεί ο φίλος μου, ο Φέδωρο Πολίτης, ο ποιητής αυτός, ο απίστευτος της Θεσσαλονίκης, με όλους του τους φίλους. Και οι φίλοι του ήταν ο Κάρλος ο Κούν, ο Πεντζίκης, ο Γιώργος Ιωάννου, ο Μανώλης ο Ανδρόνικος. Μία φορά την εβδομάδα ακούγαμε για το τι βρέθηκε στη Βεργίνα εκείνες τις μέρες. Και εκεί ερχόταν ο Μάνος Χατζηδάκης, ερχόταν η Νάδα Μούσχουρη. Η Μπέλου στη δικτατορία υπέγραφε. Η Μπέλου υπέγραφε τους δίσκους της. Όποιος περνούσε από τη Θεσσαλονίκη ήταν το στέκι, ήταν και πολύ κεντρικό το μέρος. Ήταν ένα σαν είδος στέκι. Η τέχνη στη Θεσσαλονίκη, το ζηταμί και ακόμα και τελευταία το Μακεδονικό Μουσείο είναι κομμάτια μιας ίδιας μορφής του κόσμου και είναι και κομμάτια μιας προσπάθειας, ενός τρόπου σκέψης, μιας καλλιτεχνικής στάσης που ξεκινάνε από την ίδια πηγή. Πρώτα απ' όλα ο Παύλος στην τέχνη και ο Παύλος με τη Μίντα στο ζηταμί. Παύλος για μένα, εκτός του ότι οπτικά θα έλεγα ότι ήταν ένας υπέροχος στογευσκικός ήρωας, δηλαδή σου θύμιζε κάποιον τέτοιο ήρωα, ήταν ο ελληνισμός ολόκληρος που επιζεί μιας Οθωμανικής αυτοκρατορίας και εκτείνεται από την Αλεξάνδρεια ως την Οδυσσό μέχρι τη Βιέννη. Είναι μορφωμένος ουμανιστικά, μιλάει ξένες γλώσσες, ακούει μουσική σε πρώτες εκτελέσεις. Η Θεσσαλονίκη τον χαρακτηρίζει πολλές φορές υπερόπτη, ελιτίστικο το μαγαζί. Δεν είναι έτσι βέβαια. Η παρουσία του Παύλου Ζάνα ήταν οπωσδήποτε για μας όχι απλώς κάτι το ιδιαίτερο που δεν μπορούμε να το βγάλουμε το μυαλό μας. Ήταν η παρουσία ενός ανθρώπου ο οποίος με έναν ιδιαίτερο πολύ δικό του τρόπο
έδινε ένα πρότυπο. Και ομολογώ ότι σήμερα, στα 50 χρόνια, αυτό το πρότυπο το έχω κρατήσει. Ποιο είναι το πρότυπο του Ζάνα για μένα? Αντικειμενικές κρίσεις, υποκειμενικές κρίσεις, παραπομπή στις πηγές. Ό,τι και να πω τώρα, όποιος από τους φίλους διαβάζει ή ακούει κάτι δικό μου, κατά κάποιο τρόπο μπορεί να φανταστεί ότι αυτό το πρότυπο ισχύει. Μόνο όταν περάσουν τα χρόνια και φτάσει κανένα σε ένα περίεργο απολογισμό, τα έργα σχεδόν υποχρεωτικό πια και όχι προαιρετικό, καταλαβαίνει και τότε το μοιάζουν και ενοχές πόσο αγάπη του πρόσφεραν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι στην περίπτωση να έχουν χαθεί και έχουν πεθάνει. Αυτό που συμβαίνει περισσότερο από όλους με τον Παύλο τον Ζάνα. Δεν πίστευα ποτέ ότι ο Παύλος θα είχε τέτοια αγάπη και τέτοια εκτίμηση για το πρόσωπό μου όσοι μπορεί κανείς να αναγνωρίσει στα τετράδια της φυλακής αυτό το βιβλίο που έχει γράψει και εκδώσει και η Μίνα με τον Γιώτη στον Αλέκο. Αυτές οι φιλίες είναι που έλειψαν, αυτά τα πρόσωπα είναι που έχουν λείψει. Δεν αναπληρώνονται εύκολα τέτοιου είδους κενά και δεν νομίζω ότι θα αναπληρωθούν. Με την δικτατορία έρχονται μεγάλες αλλαγές γιατί και στο ζήταμι. Διότι υπάρχουν πια ορισμένοι κίνδυνοι. Είμαστε σε διωγμό, έχουμε συνεχή παρακολούθηση, απειλές. Βέβαια υπάρχουν οι φίλοι που μπορέσαν και ψηφίσανε όλη αυτή την δύσκολη κατάσταση και ερχόντουσαν πάλι. Ο Μανώλης ο Αναγνωστάκης ήταν ο προστάτης και πώς να πω, η πιο παρούσα, εκείνος και η Νόρα ήταν τελείως παρόντες όλη τη δυσκολία αυτή. Και όλη αυτή την ομάδα φίλων που ύστερα αποτέλεσαν μαζί με τον Παύλο μια ομάδα των 6 που πέρασαν στρατοδικείο και φυλακίστηκαν όλοι μαζί. Και αυτοί ήταν ο Στέλιος ο Νέστορ, ο Μαλτσίδης, ο Σωτήρης ο Δέδες, ο Πύρζας, ο Σιπιτάνος και ο Παύλος. Και αυτοί είχαν μια κοινή μοίρα, τους πήραν από τη Θεσσαλονίκη, φύγανε και τότε και εγώ πήρα τα παιδιά και πήγα στην Αθήνα. Και το ζήταμε. Το ζήταμε ήταν τότε που ευτυχώς ήρθαν οι δύο κοπέλες, αναλάβανε το μεγαλύτερο μέρος. Εγώ προσπαθούσα από την Αθήνα να βοηθήσω με ό,τι μπορούσα και ύστερα πια δεν μου έβγαινε άλλο. Ύστερα το πήραν οι κοπέλες. Η Μάρο Λάγια και εγώ, η αδερφή μου λέει και εγώ, αρχίζουμε το 70 που η Μίνα η Ζάνα μας λέει να δουλέψουμε το μαγαζί σε μια άτυπη μορφή, να, νομικά ας πούμε. Μέχρι να βγει ο Παύλος στη φυλακή και να δούμε τι θα κάνουμε. Mm-hmm. Ο Παύλος γίνεται το 73, γίνεται μια κανονικός συνεταιρισμός και μέχρι το 78 είμαστε συνέδρια κατά κάποιο τρόπο. Οπότε στο τέλος πια αποφασίζουν να μείνουν στην Αθήνα. Και εμείς το τομέα αυτό του μαγαζιού που ήταν η γκαλερί, που ήταν η αίθουσα τέχνης, η Μάρο και εγώ το ενδυναμώνουμε φοβερά, οπότε γίνονται εκθέσεις καταπληκτικές. Στην αρχή ήμουν πολύ επιφυλακτική. Το ζήτα μία απέκτησε μία βοή την οποία δεν είχε. Μπαινόβγαιναν άνθρωποι, βάφηκε το πάτωμα κάτασπρο, λαδομπογιές παντού, έφυγαν οι δίσκοι, μπήκαν καταπληκτικά πράγματα όπως ρούχα. Τα μπλε περίφημα γυαλιά που μέχρι και σήμερα είναι σε όλα μας τα σπίτια. Η μουσική έφυγε. Έμεινε η κυρία Ξακουστού. Διότι μετά από τον Παύλο και τη Μίνα, δεν ήταν πάρα πολύ εύκολο να συνεχίσεις
ένα μαγαζί με τέτοια παράδοση, όταν όλοι λέγανε ήρθαν αυτά τα κοριτσάκια ξαφνικά. Γιατί ήμασταν πάρα πολύ μικρά κοριτσάκια. Ναι, ήρθαν αυτά τα κοριτσάκια, είπαν οι διανοούμενοι. Αλλά εντάξει, τους διανοούμενους τους. Το ζήταμι από τον Ζάνα και τον Μαυροκορδάτο ήταν μία αριστοκρατική πράξη. Δηλαδή, και αριστοκρατική καταγωγή είχε και σε αριστοκράτες απευθύνονταν. Με αυτές όμως, από τότε που ανέλαβαν και χωρίς και οι ίδιες να το καταλάβουν, σιγά σιγά του έδωσαν ένα λαϊκό χαρακτήρα και τα αριστοκρατικά παρήλθαν και ούτε καν αναφέρονται. Αυτό και οι ίδιες καλά καλά δεν το ξέρουν, αλλά είναι μια πραγματικότητα ότι επί των ημερών τους άλλαξε προς ανατολισμό. Η γνωριμία μου με το ΖΜΗ έγινε το 1983, όταν αποφάσισα να ξαναεργαστώ, γιατί τα παιδιά μου είχαν μεγαλώσει. Μου λέει ο άντρας μου, δίπλα ακριβώς λέει είναι εκείνο το περίεργο μαγαζί και έχει μείνει χωρίς υπάλληλο. Η κοπέλα που ήταν είχε διοριστεί στο δημόσιο. Θέλεις λέει να πω την κυρία να σε δει. Λέω ναι. Βέβαια στην αρχή μου φάνηκε βουνό όλο αυτό που έβλεπα γύρω μου. Δεν είχα ιδέα από τέχνη, από πίνακες, από τίποτα. Βέβαια είχα τη Μάρο δίπλα μου, η οποία μου έλεγε θα τα καταφέρεις. Και όντως, μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα άρχισα να παίρνω μπρος και έτσι πέρασαν τα χρόνια. Θα έλεγα ότι η ουσία του καταστήματος ΖΜΗ από παλιά μέχρι και σήμερα που τελειώνει είναι η αυθεντικότητα. Μέσα στα χρόνια, εγώ νομίζω πάντως, αν έχουμε κάποιο όνομα, ας πούμε, αυτός ο χώρος έχει κάποιο όνομα, είναι ακριβώς ότι εδώ μπορείς να βρεις κάτι το οποίο είναι αυθεντικό και γνήσιο. Και πάντα το ΖΜΗ είχε ένα χαρακτήρα μοναδικότητας. Τα αντικείμενα που διάλεγαν τα κορίτσια ήταν το καθένα και μια προσωπικότητα. Τίποτα μαζικό. Έψαχνες και ήταν σαν να ανακάλυπτες θησαυρούς. Έλεγες, αχ, τι ωραίο που είναι αυτό. Και ήταν τελείως διαφορετικό από το διπλανό του. Καμιά φορά δεν αγόραζες, αλλά ονειρευόσουν μέσα. Οι χάντρες, τα ματάκια, τα ψαράκια, γυάλινα και ασημένια, με σκηνή, κλωστή, αλυσίδα, ευχές, ξεμάτιασμα, γούρι, καλό μήνα, χρονιά, ταξίδι, νέο σπίτι, ζωή, όλη δουλειά. Το Πάσχα, κεράκια, πολύ λεπτό κερί, που σχημάτιζαν αυγά, σχημάτιζαν σταυρούς, τα πύλινα, τα κεραμικά, τα ξύλινα πλουμιστά πουλιά, τα καράβια βαμμένα και καρφωμένα και με το όνομά τους στην πλώρη. Και ταξίδεψαν σε φίλους μας παντού. Η αγάπη για το καράβι στην Ελλάδα δεν τελειώνει ποτέ. Αλλά ήταν και δικιά μας αγάπη, ξέρεις. Αρχίσαμε η πρώτη τα καράβια, Κατερίνα. Η πρώτη. Και μετά όποιοι κάναν καράβια, πηγαίνουμε και βλέπουμε τη δουλειά τους. Αλλά και σε ζωγραφική, είχαμε και σε αποκασέλες, είχαμε. Ήμασταν, πώς το λέει, είχαμε μια ειδίκευση στα καράβια, θα έλεγα. Ίσως επειδή θέλαμε μόνο να φεύγω. Αυτά τα ταξίδια που κάνανε, νομίζω, από εκεί πήρα κάτι κι εγώ και λέω να κάνω έτσι πολλά ταξίδια στη ζωή μου. Και πνευματικά και ταξίδια γενικώς. Επιτέθηκε σε αυτό το χώρο μια παιδεία σε όλο αυτόν τον κόσμο της Θεσσαλονίκης, που τότε ήταν πολύ πιο λίγος, ας πούμε, σε χιλιάδες. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι παίρνετε και ένα ρίσκο. Ναι, δεν είναι. Ναι. Προτείνοντας πράγματα πολύ έξω από τα γνωστά και τα κατεστημένα. Αρχές της δεκαετίας του 70, έρχομαι από επαρχία, παιδί στη Θεσσαλονίκη, φοιτητή στο Πανεπιστήμιο και ανακαλύπτω μια βιτρίνα που είναι θησαυρός και ένα μάθημα αισθητικής. Ήταν η βιτρίνα του ΖΜΗ στην πλατεία Αριστοτέλους στις Καμάρες, στις γνωστές, όπου περνούσα τακτικότατα. Ίσως θα με θεωρούσαν και λίγο περίεργο, ο οποίος γραμματούσε εκεί για να χαζεύει, να χαζεύει μόνο. Είχαμε ένα σεβασμό στην παράδοση και συγχρόνως μία σχέση η οποία ποτέ δεν σταμάτησε. Δεν σταματήσαμε κάποια στιγμή την παράδοση, την κάναμε πίσω για το σύγχρονο. Υπήρχε μία σχέση της παράδοσης και της σύγχρονης τέχνης μαζί σε αυτό το χώρο. Και αρχίζουμε τις πρώτες εκθέσεις, πολύ σύγχρονες πια, το 1970 αυτό, μαζί με την Κατερίνα την Καμάρα, και συνεχίσαμε πάρα πολύ σύγχρονα. Έπειτα κάναμε συνεργασίες όπως η Καλλιρίζου με την Καλλιρίζου Μπουλάκη, η οποία κράτησε μέχρι τώρα, ας πούμε. Είμαι τόσο συνδεδεμένη, τόσο με την ιστορική αυτή η καλλιρίζου που τη γνωρίζω από την εποχή της
του Ζάνα, του Παύλου Ζάνα και της Μίνας, αλλά τη μεγαλύτερη τύχη την είχα όταν γνώρισα στην αρχή τη Μάρο, την οποία λατρεύω και είναι μια από τις πιο αγαπημένες μου φίλες. Και αργότερα, όταν συνεργαστήκαμε πια σαν γκαλερί με γκαλερί, και την Κατερίνα. Όλα αυτά τα χρόνια, πραγματικά, δεν έχω να θυμηθώ τίποτα δυσάρεστο. Εδώ περάσανε φοβερά ονόματα. Ο Τίνος Χριστιανόπουλος πάντα λέει για αυτό το χώρο, μιλάει για τον θαυμασμό. Λέει, εγώ που δεν ταξιδεύω, είδα πράγματα που δεν θα τα βλέπω ποτέ μου. Απίθανες εκθέσεις, και Σανλής, Τσόκλης, Μαγιωτάκης, ο Παύλος, ο Τάκης. Στο υπόγειο χρωματιστές κορδέλες, τα δέντρα και οι σημαίες του Παύλου. Ο Κώστας Τσόκλης και η Ελένη του. Τεράστια κεφάλια ο Ζήκας σε χαρτί κράφτ. Ο Ξάνθιπος στις γραμμούλες του. Σκίτσα το στρατό ο Λαζόγκας. Έκθεση design ο Παρμενίδης. Πίνακες με ταξιοτυπίες και μικρά κόκκινα καραγιοζάκια ο Φασιανός. Δουλειά της φίλης του Φασιανού, της Von Leitner. Μέσα στη διδατορία τέχνη που ήταν αντιστασιακή, πάλι έτσι. Κοκκινίδης μέσα από τα σίδερα να δείχνει αλλά πολιτική τέχνη, φυσικά δεν. Μωράλης Αντωνόπουλος. Τα πάντα έχουν περάσει. Καρματόπουλος. Τέτσις με τα Κυπαρίσια του τα πρώτα. Δηλαδή μου το θύμισε προχθές ο ίδιος στην Αθήνα. Ξενάκης, Κωνσταντίνος Ξενάκης. Κοσμάς Ξενάκης. Το πάντα. Που ήταν εδώ φοιτητές, σαν το Λαζόγκα, που ήταν Θεσσαλονικός, έκανε την πρώτη του έκθεση. Στο Ζήταμι έχω κάνει την πρώτη μου ατομική έκθεση το 1975. Τέλη της δεκαετίας του 70, αρχές του 80, ξανακάνω έκθεση στο Ζήταμι, μεταφέροντας έργα μιας έκθεσής μου στο Παρίσι με τον Αλέξανδρο Ιόλα. Ξανακάνω άλλες 3-4 εκθέσεις εκεί πάνω. Δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή ακριβώς, αλλά οι σημαδιακές ήταν αυτή η πρώτη του 75 και το 80 με τον Ιόλα, που ήταν και η ψυχή του Μακεδονικού Μουσείου με τη δωρεά του. Έπειτα είναι η έφοδος του Αλέξη του Ακριθάκη, που η παρουσία του επίσης στη Θεσσαλονίκη ήταν κάθε φορά δυναμική. Άλλες έτσι εκθέσεις με σημαντικό... Ο Νίκο του Κεσαλή που ηθοποιεραστανή εδώ, που ήταν
ο θεωρητικός του νουβό ρεαλίσμου. Κυριτσόπουλος, Ζοκολόπουλος, Παύλος, ο Παύλος ο Σάμιος. Το 88 στο Ζήταμι στο Υπογειάκι είναι η πρώτη έκθεση που κάνω με έργα του Παρισιού. Ήμουν ένας, ας πούμε, ντροπαλός νέος καλλιτέχνης, ο οποίος εμφανιζόταν για πρώτη φορά επάνω. Δεν ήξερα πολύ κόσμο, αλλά η Κατερίνα ειδικά ήταν κοντά μου σαν, ας πούμε, αδερφή, και η οποία με πολύ έτσι αγάπη πλαισίωσε αυτή τη δυσκολία μου. Πήγε πάρα πολύ ωραία η έκθεση, είχαμε πολύ κόσμο. Τα χρόνια περνάνε, η Κατερίνα πηγαίνω έρχεται και η Μάρο Παρίσι, βρισκόμαστε. Και η δεύτερη έκθεση που έχουμε πια και αυτή και εγώ οριμάσει γίνεται το 1993, όπου είναι πιο οργανωμένη η δουλειά, έχουμε κατάλογο, έχουμε, ξέρεις, είναι πιο, έχει γίνει, έχει ανοίξει ο δρόμος. Περνάνε τα χρόνια και το 1998 μου ξαναπροτείνουν πάλι μια έκθεση, εγώ τότε δούλευα μια σειρά από φρέσκο, από τοιχογραφίες, ήταν η τρέλα που μου είχε πιάσει να ξαναδουλέψω με αρχαία υλικά, κάνοντας πιο σύγχρονα έργα. Και έτσι, επειδή η αίθουσα ήταν μικρή και τα έργα πολλά, έγινε και πρώτη φορά η συνεργασία με Ζήτα Μη, με Μεταμόρφωση. Το Ζήτα Μη, από την αρχή της, του θεσμού αυτού της φωτογραφικής συγκυρίας, όπου έχει ιδρύσει ο Άρης Γεωργίου, συμμετέχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν θυμάμαι πια. Κάθε χρόνο, κάθε Φεβρουάριο, στο μήνα αυτό της φωτογραφίας της Θεσσαλονίκης. Στεγάστηκε και το δικό μου έργο στο Ζήτα Μη τον Ιανουάριο του 1983, σε μια έκθεση που λεγόταν Ανασυγγραφές, δεν έχει πολύ σημασία τώρα. Έχει σημασία όμως το γεγονός ότι ήταν φωτογραφία μετά τη φωτογραφία, δηλαδή το βλέμμα τους ήταν επαρκώς προοδευτικό ή πρωτοποριακό, τους ώστε να δέχονται να δείξουν κάτι που ξεπερνούσε τότε τα όρια της φωτογραφίας, τα όρια της της τέχνης που κυκλοφορούσε, δεν ήταν ούτε ζωγραφική ούτε φωτογραφία, διότι ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι, η Κατερίνα και η Μάρο, είχαν αυτή την παιδεία που ακόμη τότε σπάνιζε. Πράξη πολιτισμού θα την έλεγα την πρόσκληση της Μάρος τότε. Μια αυθόρμητη, αυθεντική όμως. Το 1998 είδε κάποια αντικείμενά μας. Μια έκθεση που έγινε πάλι πολύ αυθόρμητα και κράτησε, ενώ άρχισε για 15 μέρες, κράτησε όλο το καλοκαίρι και σχεδόν θεσμοθετήθηκε. Είχε πολύ σημασία ότι τα αντικείμενά τους μπήκανε άσχετα πόσο ωραία ή όχι, πόσο αξία ή όχι. Μπήκανε σε ένα χώρο τέχνης ισότιμα μαζί με όλον τον άλλον. Το κέντρο της Θεσσαλονίκης εδέχεται σε ένα χώρο τέχνης. Δεν είναι απλό. Το 1987, έχοντας και αυτή τη γνωριμία με το Ζήτα Μη, οργάνωσα μία έκθεση ζωγραφικής των ασθενών του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και του Πέτρας Ολύμπου, τεσσάρων ασθενών, οι οποίοι ζωγράφιζαν και είχαν μια πολύ ιδιαίτερη ζωγραφική γλώσσα. Συνεπώς, η πρώτη συμβολή του Ζήτα Μη στον χώρο της ψυχιατρικής ήταν η αποστιγματοποίηση. Η βοήθεια στη συμβολή στην αποστιγματοποίηση και η δεύτερη στο ότι έδειξε αυτό το καινούριο είδος τέχνης. Ένα διαφορετικό είδος τέχνης, το οποίο δεν ήταν γνωστό στην Ελλάδα τότε, καταχωρείται στην ιστορία της τέχνης σαν art brut, δηλαδή ομή τέχνη, ακατέργαστη τέχνη ή κατά άλλους outsider art, δηλαδή η τέχνη του περιθωρίου. Και ουσιαστικά ο κύριος κορμός είναι αυτή η ιδιαίτερη ζωγραφική γλώσσα που έχουν τα άτομα αυτά με ψυχική διαταραχή. Μια δεύτερη έκθεση που έγινε αργότερα, βέβαια, το 2006, πολλαπλασίασε, θα λέγαμε, το πρώτο αποτέλεσμα. Η έκθεση αυτή είχε το ενδιαφέρον ότι ήταν 5 καλλιτέχνες της Θεσσαλονίκης, αρκετά γνωστοί, και 5 ασθενείς καλλιτέχνες της μονάδας πολιτιστικής επικοινωνίας που συνεκθέτανε μαζί. Ήταν ο τίτλος μάλιστα 5 συν 5. Οι ζωγράφοι που πήραν μέρος ήταν ο Ψώνογλου ο Δημήτρης, η Έλλη Χρυσίδου, ο Κώστας ο Λαχάς, ο Γιώργος ο Τσακίρης και εγώ. Και ένα μεγάλο κεφάλαιο
ή ξένοι. Το τι ήρθε από την Εσπερία, το τι ήρθε από όλο τον κόσμο, το τι τέχνη είδαμε, το τι ανθρώπους γνωρίσαμε. Έχει περάσει την Κύργο, Ράουσενμπεργκ, Νταλί, Μάτα. Ερχόταν κάποτε μια Αμερικάνα και είπε «That seems Warhol to me». Και ήταν ο πραγματικός Warhol. Ήταν αυτός ο Warhol με το δολάριο, το απέραντο. Ο Άντι Warhol θα ερχόταν, αλλά πέθανε εκείνη τη χρονιά που την κάναμε την έκθεση. Αυτή την κάναμε και θα μας έδινε και το μουστικό δίπνο στο μουσείο. Εμείς ήταν να τον πάρουμε. Μια φορά είχα φέρει τον Αραγκόν από την Αθήνα για να τον πάω στο μουσείο, για να ανεβάσουμε το μουσείο, τη φέραμε τον Αραγκόν. Ήταν στο ζητάμι, ούτε μια φωτογραφία δεν έχω βγάλει. Σπίτι μου ήρθε, έφαγε ο Ραγκόν. Το πήγα στην Κατερίνα μετά. Και δεν του κάνω τραπέζι μεγάλο μέσα το μεσημέρι και είχα απογορεύσει τους φωτογράφους. Για να μην είναι σπίτι, να φάμε ήσυχα, ας πούμε. Ενώ θα ήταν άλλοι που από το κόμμα που τον πήρε. Τον άρπαξε το κουκουέ. Φωτογραφίε έπειτα ο Χωσή Σομοφσκόφ με τον Λουί Ραγκόν. Ναι. Μεγάλη στο σπίτι. Δεν μπορώ να σου πω και μετά να λέει. Να το ρωτάνε όλο τον καιρό και μετά έλεγαν ο θεωρητικό του κομμουνισμού. Γράψαν την άλλη μέρα στο Ριζοσπάτι. Και αυτό έδειχνε μια καρφίτσα και έλεγε: αυτή η καρφίτσα είναι τη μητέρα μου, βαλικά. Η Κατέρινα είχε φίλο τον. Ήμασταν στη Νέα Υόρκη και είχε γνωρίσει τον. Τον Ντένι τον Όπενχάιμ. Και έγινε ήρθε χαμό. Εδώ, έγινε χαμός, ήρθε εδώ, τον φέραμε πρώτη θέση, αυτά μαζί του έφερε όλα τα έργα με το αεροπλάνο. Νόμισε ότι θα έκανε την έκθεση της ζωής του, ενώ ήξερε ότι η γαλερία είναι μια σταλιά. Εγνώση του, πρώτη φορά σχεδίασε έργα για μικρή γαλερία, γιατί πάντα. Α, δεν ήταν αναδρομική, ήταν έκθεση καινούργια, με καινούργια δουλειά. Επιτόπου με την κάτωψη της γαλερία και όλα αυτά. Και αυτός, επειδή είχαμε βάλει τα γένια 7 και δεν είχε έρθει ο κόσμος 7, πήγε δίπλα στο Ηλέκτρα, ήπια μια μπύρα και ήταν αδύνατο να έρθει από την αγωνία του. Νόμιζε ότι απέτυχε, ότι ο κόσμος δεν είναι μέχρι έξω. Όπως και πολλές άλλες εκθέσεις, είχε πάρα πολύ κόσμο. Όταν ήταν τα ονόματα πολύ γνωστά, ερχόταν ο κόσμος τελικά. Γένια, θυμάμαι που είχαμε πάρα πολύ κόσμο, ήταν στο παλιό ζηταμί του Ντένις Όπενχάιμ. Και όταν είχαμε τα εγγένεια του καινούργιου ζηταμί, που είχαμε τον Παύλο τον ζωγράφο και τον συγγραφέα τον Βασίλη τον Βασιλικό, ερχόντουσαν όμως, επειδή ήταν γνωστά τα ονόματα, για να μπερδευτούν μαζί τους, να μιλήσουν μαζί τους, τους εντυπωσίαζε το όνομα. Όταν είχαμε καινούργιους, γιατί είχε πάντα και καινούργιους καλλιτέχνες στο χώρος, δεν ερχόντουσαν στους καινούργιους, ερχόντουσαν μόνο οι φίλοι των παιδιών αυτά. Δηλαδή και κάπου, το λέω με παράπονο. Κάναμε εκθέσεις, κάναμε Ζογκολόπουλο, το διανοείσαι, και δεν ήρθε κανένας. Και είχαμε κάνει εκείνα τα κάτωπτρα πρώτη φορά και είχε από πίσω κάτι ποτήρια και κάτι κονσέρβες από τα αέρια που είχε στο Auschwitz. Και κατέβηκα κάτω κάποια στιγμή και είχα ένα τριαντάφυλλο στο χέρι μου και το έβαλα μέσα σε ένα ποτήρι. Περιμένω και δεν έρχεται κανείς. Έβρεχε κιόλας. Ευτυχώς που δεν ήταν εδώ ο Ζωγκολόπουλος. Εγγένεια. Κατεβαίνω κάτω, κλείνω τα φώτα, να κλείσω τα φώτα και το τριαντάφυλλο είχε ανοίξει. Και το βλέπω ένα κόκκινο τριαντάφυλλο. Το είχα ξεχάσει που το έβαλα πίσω από το κάτω τώρα. Και ήταν ένα τεράστιο τριαντάφυλλο. Κάθομαι στα σκαλοπάτια, δάκρυσα και είπα: ναι, ρε, πού στη μου για μένα είναι αυτή η έκθεση. Έτσι ακριβώς. Και σου λέω με ένα παράπονο για τη Θεσσαλονίκη. Παράπονο ήταν από αυτή η πόλη. Να κάνεις έκθεση του. Ποιος το κατέναμε τη φάση με τα. Του λογοθέτη. Και να είναι στη βιτρίνα και να νομίζω ότι είναι αρνάκι που ψήνεται στη σούβλα. Δηλαδή, τι να σου πω, τι να σου πω, να σου πω τέτοια. Αυτές βέβαια είχαν μία τακτική που δεν την είχα εγώ ποτέ. Εγώ έβαζα τις ταρίφες σε όσους φιλοξενούσα. Αυτοί, στο αντίθετο, δέχονταν ό,τι ήθελε ο καλλιτέχνης. Και σιγά σιγά οι καλλιτέχνες έμαθαν να ανεβάζουν τις ταρίφες. Βέβαια, από μια πλευρά δεν έβλαψε πάρα πολύ, αλλά για τα δικά μου γούστα έβλαψε. Πρωτοπήγα στο ζήταμι το 1978, όταν έκανα τα πρώτα μου βήματα ως δημοσιογράφος. Μου μίλησε γι' αυτό ο Δίνος Χριστιανόπουλος, ο οποίος, επειδή μόλις είχα αναλάβει μια στήλη σε τοπική εφημερίδα για την εικαστική κίνηση στην πόλη, επέμεινε ότι πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίσω αυτό το χώρο και
και τους ανθρώπους που τον διαχειρίζονταν, τις δύο γυναίκες που τον διαχειρίζονταν. Για μένα το ζήταμε ήταν δύο πράγματα. Ήταν μια ζωντανή καλλιτεχνική κυψέλη αφενός και μια φιλόξενη αγκαλιά από την άλλη. Το ζήταμε, όπως παράλληλα η μικρή πινακοθήκη διαγώνιος του Χριστιανόπουλου και ο Κοχλίας του Λαχά, ήταν τρεις χώροι στους οποίους έμαθα αυτά που έμαθα για τις εικαστικές τέχνες, αλλά όχι μόνο για αυτές, γιατί καθένας από αυτούς τους χώρους μου έδωσε τη δυνατότητα να συναντήσω σημαντικούς ανθρώπους και να μάθω πολλά πράγματα και για τη ζωγραφική και για τη λογοτεχνία και για τη μουσική και για αυτό που λέμε πνευματική ζωή και παράδοση στην Θεσσαλονίκη. Μαθήματα για την ποιήση, ήταν μια χρονιά οργανώσω μαθήματα για την ποιήση. Νομίζω ότι ήταν από τα πράγματα που θυμάμαι μέχρι τώρα στη ζωή μου. Ένα εξάμεινο ολόκληρο, ο Δημήτρης Μαρονίτης έκαμε εδώ μαθήματα κάθε 15 μέρες, 10 με 12 το βράδυ, επάνω στο πατάρι, για 13 άτομα, τόσο μπορούσε, 15 πλή. Και ήταν κάτι που δεν θα το ξεχάσω ποτέ, δηλαδή είναι από τα πράγματα που είμαι περήφανη. Μιλούσε για την ποιήση που σε φέρει, του Συνόπουλου και του Ελίτη. Έτσι τη γνώρισα την Κατερίνα στα μέσα της δεκαετίας του 70 στη Θεσσαλονίκη. Τότε πήγαινα πολύ συχνά στη Θεσσαλονίκη και συναντιόμαστε σε σεμινάρια ποίησης που τα εμψύχωνε ο Δημήτρης Μαρονίτης. Τότε λοιπόν σε αυτά τα χρόνια έγινα πια και συνεργός κατά κάποιο τρόπο στο μαγαζί αυτό, κάνοντας όπως γράφω και σε ένα κείμενο που σας έχω δώσει κάποια πειραματικά μαθήματα που είχαν φοβερό ενδιαφέρον στο πατάρι απάνω για ποιήση, με μια παρέα που μαζεύονταν και που μάζευαν και κάποια λεφτά γιατί και τα οικονομικά μου δεν ήταν και πολύ καλά και έτσι κατάφερα να ανταποκρίνομαι και στα οικογενειακά έξοδα της εποχής εκείνης. Πάρα πολλοί ηθοποιοί, πάρα πολλοί τραγουδιστές και ζωγράφοι φυσικά περάσαν από το ζήταμι και όλοι είχαν τα καλύτερα. Τι να σας πω, ο Μάριος Φραγκούλης, ο Φασουλής επίσης, ο Κραουνάκης, η Άλκης, η Πρωτοψάλτη, ποιος να πρωτοθυμηθώ, η Ρεμπούτσικα με τον άντρα της, η Έλλη Πασπαλά, ο Σαββόπουλος, μία Λέκα η Παΐζη, η Μάρο Κοντού, η Δουλιουκλάκη επίσης, η Κατσέλη, η Μπέτη Αρβανίτη, η δικιά μας Φιλαρέτη Κομινού. Πολιτικοί επίσης περάσανε πάρα πολύ. Ο πολύ πολύ φίλος μας ήταν ο σημερινός δήμαρχος, ο κύριος Γιάννης Μπουτάρης, ο καθημερινής βάσεως ήταν στο ζηταμί, ψώνιζε πάντα τα πράγματα του από εκεί, τα δώρα του. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή σχέση, ήταν πολύ φιλικός, πολύ απλός. Ο κύριος Βούγιας, ο κύριος Βενιζέλος επίσης, ο Αγγέλος ο Βενιζέλος. Όταν κοιτάζω προς τα πίσω στον χρόνο, έχω την αίσθηση μοιραίων συμπτώσεων που υπήρξε ίσως αφορμή κι εγώ ανάμεσα σε ανθρώπους, σε συναντήσεις, σε συγκινήσεις, γυναίκες που έζησα, πάντοτε βρισκόντουσαν σε μία επαφή με τον κόσμο του ζήταμι, είτε με την Άννα σήμερα, η σχέση μας και η φιλία, η βαθιά φιλία, η Σάνια η παπά, τα χρόνια που ζήσαμε μαζί και βέβαια η σχέση μου με τη Χαρούλα, την Αλεξίου, όπου το ζήταμι άθελα και απρόσμενα ήταν αφορμή για να γράψει ένα τραγούδι που μου είχε αφιερώσει, το «Ζήτα μου ό,τι θες». Ένα πακέτο από ένα δώρο μου στη Χαρούλα συμπλήρωσε το «Ζήτα» και το «Μη», δίνοντάς του μια διάσταση και ήταν εξαιρετικά εικαστικό αυτό. Συνεπώς έγινε και τραγούδι το «Ζήτα μη». Ζήτα μου ό,τι θες, πάρε με όπου θες εσύ. Ζωή μισή, δεν θέλω πια να ζω. Ζήτα μου ό,τι θες, πάρε με όπου θες εσύ. Ζωή μισή, δεν θέλω πια. Κάποια στιγμή το 93 πουλιάει το χώρος και μας κάνουν έξωση να βγούμε. Λέμε να το κλείσουμε. Δεν μας αφήσαν όλοι οι φίλοι, όλη η πόλη. Δηλαδή λέγανε αδύνατον, δεν μπορούμε να φανταστούμε την πόλη χωρίς αυτό το χώρο. Ναι.
Και έτσι η Μάρο και εγώ αποφασίσαμε να κάνουμε το μεγάλο βήμα, δεν ξέρω μέχρι πότε, αλλά και ήρθαμε εδώ στην Βρυξέλλα Κορμιλά 1. Είναι ένας ωραίος δρόμος, ο οποίος αρχίζει να αναβαθμίζεται έτσι. Είναι δίπλα το Μπαλκάν της Μαρός, της φίλης μας. Είναι απέναντι ένα από τα πιο ροκ παράκια της πόλης, ο Δον Κιχώτης. Είναι το κλωσάρ με το καλύτερο φαγητό της Ελλάδας. Είναι το μικράκι που τρώμε τα μεσημέρια. Αυτά μαζεύουν και έναν ιδιαίτερο κόσμο πάντα, ο οποίος δεν είναι μόνο ο κόσμος του Ζηταμή, είναι όλο αυτό το πολύβο κλίμα της πόλης που υπάρχει μέχρι τη δεκαετία του... το τέλος της δεκαετίας του 90, θα έλεγα. Πολύ πιο ωραίος, είναι οι χώροι του διπλάσιοι, είναι φτιαγμένοι με τους τελευταίους αυτούς της τεχνολογίας για μια έκθεση, ανάρτηση εκθέσεων κλπ. Έγινε από εμάς τους ίδιους, οπότε είναι ακόμη πιο κέφι. Και πιστεύω ότι τελικά η ζωή προχωράει. Η ζωή προχωράει και είναι μια αλλαγή μέσα στη συνέχεια, έτσι, εισαγωγικά αλλαγή μέσα στη συνέχεια. Θα είναι κάτι καινούργιο, κάτι ωραίο, κάτι δυναμικό και συγχρόνως θα υπάρχει στη συνέχεια. Και καθώς οι εποχές αλλάζουν και τα πράγματα πάνε κάπως αλλού και το πολιτικό γίνεται πολύ προσωπικό, αλλά παράλληλα οι φιλίες θέλουν και πάρα πολύ χρόνο για να είναι αυθεντικές και να επιζήσουν. Όλα αυτά τρέχουν παράλληλα. Η Λάγια παντρεύτηκε, ξέρω εγώ, έφυγε. Η άλλη είχε έρωτες, είχε δεν ξέρω εγώ τι. Δεν κάθονταν στο μαγαζί πολύ. Είχαν τη Δέσποινα αυτή και έβγαζε το φίδι από την τρύπα η Δέσποινα. Αν όμως κάθονταν, θα είχε πετύχει ακόμη πιο πολύ ο σκοπός, που δεν ήταν εμπορικός. Το μαγαζί φυτοζωούσε, αλλά ήταν όμως κοινωνικός και ουσιαστικός. Άλλαξε όψη σε πολύ μεγάλο βαθμό, δηλαδή μεγάλωσε, τα αντικείμενα που έφερνε έγιναν περισσότερα, έγιναν πιο... μεγάλωσε η γκάμα τέλος πάντων, αλλά το χαρακτηριστικό είναι ότι έμεινε η ίδια αισθητική. Με τη Μάρο είμαστε δύο διαφορετικοί τελείως άνθρωποι, είμαστε αδερφές, είμαστε τελείως διαφορετικές, όμως αυτό το θέμα της αισθητικής και της επιλογής, όχι μόνο των εκθέσεων και όλων των πραγμάτων αυτών που ρώτησες πώς τα διαλέγαμε, ήταν ένα πράγμα το οποίο γινόταν από ένα ένστικτο. Δεν ξέρω αν φταίει το DNA μας, η οικογένειά μας, οι δαντέλες που έφυγε ο πατέρας μας. Η αισθητική σε οτιδήποτε κάνουμε, από τον τρόπο που θα πιούμε ένα ποτήρι νερό, μέχρι που τον τρόπο που θα κοιτάξουμε έναν πίνακα, μέχρι τον τρόπο που θα αγοράσουμε ένα σπίτι, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε άλλο. Η αισθητική ήταν από το κύριο, το σημαντικότερο στοιχείο στη ζωή μου. Εγώ γνώρισα τη Μάρο, τη Λάγια βέβαια. Αυτή ήταν η πάρα πολύ φίλη μου και σε πολλά πράγματα νομίζω ότι ήταν και ένας οδηγός μου καλού γούστου. Η Μάρο ήταν ένας άνθρωπος με πολύ καλό γούστο. Μια γοητεία παραμένει. Μια γοητεία η οποία εργάστηκε, πώς να σου πω, αφασονέ θα έλεγα για να πω γαλλικά, την προσωπικότητά μου, την έκανε και βρίσκεται κάπου μέσα μου. Της έλεγα πάντα της Κατερίνας όταν δίδασκε στο Πανεπιστήμιο, Κατερίνα, εσένα το μεγάλο σου ταλέντο είναι η τέχνη, είναι η διακόσμηση, είναι η ζωγραφική. Και πραγματικά σήμερα η Κατερίνα Καμάρα είναι ικανή να ομορφύνει το πιο αδιάφορο σπίτι, να ομορφύνει το πιο αδιάφορο χώρο με τα πιο πρόχειρα και ευτελή καμιά φορά αντικείμενα. Το καλό γούστο δεν βγαίνει νομίζω από ούτε από μόρφωση. Δεν ξέρω τι βγαίνει από εκεί. Δεν ξέρω πώς βγαίνει. Αυτό το οποίο έκανε το Ζηταμή, οι άνθρωποι του φρόντισαν σε αυτό το διάστημα που εξακολούθησε να υπάρχει να το μεταβιβάσουν, δηλαδή την ψυχή η οποία το κινούσε, αυτή η ψυχή μεταβιβάστηκε σιγά σιγά στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και μάλιστα διογκώθηκε. Και εκεί στο Ζηταμή με τη Μάρο κάναμε τις πρώτες κουβέντες για την είδηση του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Φυσικά ήταν και άλλοι άνθρωποι που ήταν μέσα σε αυτή την ομάδα, ο Πέτρος ο Καμάρας και άλλοι. Και οργανώθηκε το μουσείο τέλος πάντων για πρώτη φορά εκεί στο πατάρι του Ζήταμη. Και μάλιστα αυτοσαρκαζόμασταν. Δεν πιστεύαμε ποτέ ότι θα γινόταν.
στην αρχή είχαμε συναντήσει πάρα πολλές δυσκολίες. Και κάποια στιγμή της λέω, Μάρο, κάποια στιγμή θα είμαστε πάρα πολύ φιλιές. Θα γεράσουμε, θα είμαστε με τα μπαστούνια, δεν θα ακούμε καλά, δεν θα βλέπουμε καλά. Θυμάσαι τότε που θέλαμε να κάνουμε ένα μουσείο, τρελές που ήμασταν. Και γελούσαμε μεταξύ. Και είχαμε, δεν βαριέσαι, εμείς θα προσπαθήσουμε και ό,τι γίνει. Η Μάρο μάλιστα ήταν αυτή που πλησίασε πρώτη το Γιόλα και τον έπεισε. Ο Γιόλας δεν ήταν και πολύ εύκολος. Τον έπεισε να χαρίσει αυτή τη μεγάλη δωρεά. Και έρχεται όλο χαρά η Πέγγι Ζουμπουλά και μου λέει να σου στήσω τον Γιόλα, που είναι ο μεγαλύτερος συλλέκτης στον κόσμο κλπ. Και του λέει από εδώ η Μάρο που έχει την πιο ωραία γαλερία στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Και εγώ πολύ έτσι αυτά λέω, είναι μια πολύ μικρή γαλερία. Και λέει αυτός, εμένα οι μικρές γαλερίες μου αρέσουν, λέει αμέσως. Λέει, τι θα κάνετε το μεσημέρι? Και λέω, έχω δουλειά. Είχα δουλειά, είχα δύο μέρες στάμενα στην Αθήνα για το ζήταμε. Το βράδυ, λέω και το βράδυ. Αύριο φεύγω. Κάποια φορά είμαι στην Αθήνα. Και τότε δεν υπήρχαν τηλέφωνα ακόμα με θαλάμους. Και τηλεφωνούσα στην πλατεία Συντάγματος από ένα υπερύπτερο. Ξέρεις, με πλήρωνες, με ρολόι. Και εκείνη την ώρα αισθάνομαι κάποιος με τραβάει από το χέρι και ήταν ο Γιόλας, όπου έβαλε το πόδι του στο ταξί, την πόρτα, το άφησε ανοιχτό, μαρπάζει από το χέρι και λέει σε απαγάγω. Και με παίρνει μαζί του και με πάει στο σπίτι του. Τότε υπήρχαν αίθουσες ολόκληρες Μαγκρίτ, αίθουσες ολόκληρες Μπράουνερ, αίθουσες ολόκληρες Πικάσο, ήτανε τα έπιπλα του Προύστ, τα δωμάτια με τα αρχαία, απερίγραπτο ένα πράγμα, μαγεμένη και αυτός πάρα πολύ να θέλει να κάνουμε παρέα. Έπεσε ένας έρωτας, ξέρεις, τέτοιος. Και όταν λοιπόν έγινε ο σεισμός, με πήρε πρωί-πρωί και μου λέει, παιδάκι μου, έπαθες τίποτα? Και εκείνη την ώρα, χωρίς σκέψη, σου το ορκίζομαι, Αντώνη, καμία πριν, του λέω, δεν κάνουμε ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης? Και λέει, μπράβο παιδί μου, εγώ νόμιζα να μου πεις για σχολεία και νοσοκομεία. Το κράτος να τα κάνει αυτά. Πάρε το αεροπλάνο και έλα. Και πηγαίνω και αρχίζουμε να σκεφτόμαστε πώς να κάνουμε ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης. Ήταν μια περίγραπτη μέρα. Πήραμε ένα χαρτί μολύβι, γράψαμε τα 20 ονόματα. Η Μάρο και η Γιόλας συνεννοηθήκανε πάνω σε ένα σεισμό και σε μια καταστροφή. Ή το καλύτερο που έχουν, το καλύτερο τρόπο να αντιμετωπίσουν ένα σεισμό είναι να κάνουν ένα μουσείο. Θέλω να πω ότι ο σουρεαλισμός υπήρχε στο μαγαζί και σε εμάς, αλλά και σε εκείνη. Σε αυτό το παντάρι της πλατείας Αριστοτέλους δημιουργήθηκαν πραγματικά πάρα πολλές καταστάσεις, συμφωνίες. Θα σας πω μια συμφωνία που είναι άγραφη. Αυτή που κάναμε με τη Μάρο τη Λάγια. Μια άγραφη συμφωνία κυριών. Είπαμε λοιπόν τότε, εγώ θα αναλάμβανα τη διοίκηση, θα φρόντιζα να γίνει το κέλυφος και η Μάρο θα φρόντιζε να αυξήσει τα 45, τώρα των 45 έργων του Γιόλα, έτσι ώστε το κέντρο και κατόπιν το ίδρυμα να έχει πραγματικά μια ουσιαστική συλλογή. Λοιπόν, ξέρετε, αυτή τη συμφωνία των κυριών τη διατηρήσαμε στο Ακέραιο. Μετά το 2002 το κέντρο είχε 2.500 τετραγωνικά μέτρα και γύρω στα 1.800 έργα. Τα πολύ ωραία πράγματα, γιατί αυτό το πράγμα μην ξεχνάτε ότι έχει γίνει από μια ομάδα ανθρώπων που η χημεία τους τέριαξε. Τέριξε η χημεία τους, τέριξαν τα κοινά τους, πιστεύω.
ιδεολογίες τους γύρω από τα πράγματα. Είναι μια ευτυχή συγκυρία που δεν συμβαίνει συχνά σε αυτή τη ζωή. Το ζήταμι είναι η μαμά και ο μπαμπάς του Μακεδονικού Μουσείου, το λέω χωρίς καμία δόση υπερβολής. Ο Γιάννης ο Βουτάρης, ο οποίος, παρένθεση, όταν γίναμε μουσείο επί 12 χρόνια πλήρωνε ο Γιάννης και υπήρχαμε. Όλα τα μηνιάτικα, τους λίγους υπαλλήλους, στις αρχές φουγκαρίζαμε εμείς βέβαια, στον Φιλίππο. Όλα αυτά και 12 χρόνια ζήσαμε λόγω Γιάννη Βουτάρη. Αυτό δεν το θυμάται κανείς, ίσως φοβάμαι. Αλλά το υπενθυμίζω. Αυτό που έδωσε μια ένταση πάντως στη σχέση μου με τη Μάρο και με το Ζηταμί είναι περισσότερο η προσπάθεια που κάνανε να δημιουργηθεί αυτό το μουσείο, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Σήμερα βρίσκω πως έχουν κάνει ένα έργο συνταρακτικό που τιμά και τις ίδιες τις κοπέλες όλες που το φτιάξανε και την πόλη της Θεσσαλονίκης και που το ανάλογό της σίγουρα δεν υπάρχει στην Αθήνα. Άρα λοιπόν βρίσκω πως η Θεσσαλονίκη έγινε ένα μικρό θαύμα ανάλογο με το μεγάλο θαύμα που έγινε στην Νέα Υόρκη με το MoMA. Για πρώτη φορά άκουσα τα καλύτερα λόγια από τον Γιόλα, από τον Αλέξανδρο Γιόλα. Μάλιστα μου είχε μιλήσει και για δύο αδερφές, τη Μάρο και την Κατερίνα, που την εποχή εκείνη ξεκινούσανε με κάποιους άλλους ή κάποιες άλλες κυρίες ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης στη Θεσσαλονίκη. Βεβαίως η ιστορία αυτή του μουσείου εξελίχθηκε και όχι εξελίχθηκε, έγινε μια τρομερά σοβαρή υπόθεση και ίσως είναι η πιο ενδιαφέρουσα περίπτωση στην Ελλάδα. Έχει γίνει ένα σύγχρονο μουσείο μοντέρνας τέχνης που νομίζω ότι καλύπτει πολύ σοβαρές ανάγκες. Το σημαντικότερο ίσως της Κατερίνας Καμάρα είναι αυτή η γενναιοδορία που έχει, η οποία δεν περιορίζεται μόνο στους φίλους της, τους οποίους πραγματικά πάντα δέχεται με ανοιχτές αγκάλες, αλλά απευθύνεται σε όλο τον κόσμο. Με αποκορύφωμα την προσπάθεια και εκείνης αλλά και άλλων προσωπικότητων της Θεσσαλονίκης, όπως της Μάρος Λάγια, της αρχιτέκτονας της Ξανθίπης Χόιπελ ή και άλλων φίλων της Θεσσαλονίκης, που δημιούργησαν αυτό το καταπληκτικό μουσείο μοντέρνας τέχνης. Και αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση και μου δίνει μεγάλη αισιοδοξία, γιατί βλέπω μία περίπτωση που η ιδιωτική πρωτοβουλία δεν αναπτύσσεται προς όφελος κάποιων προσώπων, αλλά προς όφελος όλου του κόσμου, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, θα έλεγα. Το ζήταμε λοιπόν διαμόρφωσε το κλίμα για να φτιαχτεί αυτό το μουσείο. Ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης που φιλοξενεί, φαντάζομαι, κάθε προσπάθεια της Μάρος και της Κατερίνας. Κλείνει. Εκτόσεις, τα παλιά, όλα, ό,τι. Με τον Γιάννη τον Καζάζη πήραμε διπλές ψυχεδελικές αφίσες. Ο Γιάννης πήρε ένα μόραλι, με τη Μαριάννα πήραμε ένα μόραλι για την άλλη Μαριάννα με το δύο νι και εγώ ένα 45 τρίο μαρακιάρο για το εξώφυλλο, όχι για το τρίο. Η Δέσποινα Ηλιάδου, η οποία κρατούσε ουσιαστικά το μαγαζί. Η ψυχή του Ζηταμί. Που ήταν η ψυχή του Ζηταμί. Πήρε σύνταξη. Αν η Δέσποινα δεν έφευγε, δεν θα έχουμε. Δεν θα έχουμε. Αυτό είναι η αλήθεια, είναι αυτή. Τελικά πήρε σύνταξη η Δέσποινα και έκλεισε το μαγαζί. Κανονικά, αν αυτές ήταν ακόμη εδώ, θα συνεχίζονταν βέβαια, γιατί το μαγαζί είχε και κύκλο και προορισμό. Και όταν μάθαμε ότι έκλεισε, βέβαια, στεναχωρηθήκαμε όλοι στα καλά καθούμενα. Νιώθω μια μελαγχολία, θα έλεγα, για το τέλος μιας εποχής και μια επιθυμία ακόμη, παρά την όποια ηλικία μου, απομάκρυνσης από αυτό το νοσταλγικό χώρο. Γιατί φοβάμαι ότι η στιγμή του, πήγα να πω, η αυτοκρατορία του, έχει τελειώσει και δεν θα ήθελα να με παρασύρει μαζί του.
βλέπω πολύ πολύ μακριμά και θαμπά αυτά τα πράγματα και έχω τη διάθεση έτσι να τα χαιρετήσω για πάντα. Θέλω δεν θέλω, έχω τόσο ζωντανές τις εικόνες που περπατώντας στην πόλη, περνώντας από το σημείο αυτό, είτε έχει τυρόπιτες, είτε έχει κουστούμια, είτε έχει αθλητικά είδη, είτε έχει παπούτσια ή μπάλες του φουτμπολ, εγώ βλέπω πάλι την παλιά βιτρίνα, βλέπω την πόρτα, βλέπω το εσωτερικό, βλέπω που είναι το πικάπ, βλέπω που είναι τα είδη λαϊκής τέχνης, το σκαλοπατάκια προς το πατάρι και κυρίως τα κάτω σκαλοπάτια. Παρά τα αυτά μένει πιστεύω και θα μείνει ο ίσκιος, αυτός ο ίσκιος που όταν περνά κανείς από την έξω στο τέλος θα γυρνάει το κεφάλι του για να δει πού ήταν το αρχικό ζηταμί. Όταν περνά από την Πρωτσέλο Κορομιλά θα περνά για να τα γυρνά το κεφάλι του για να δει πού ήταν το δεύτερο ζηταμί. Κυρίως είναι ότι έχει κλείσει τώρα και αισθάνομαι λίγο, όταν θέλουμε να εκθέσουμε, αισθανόμαστε λίγο ότι δεν έχουμε τον τόπο. Σαν να μας με το κλείσιμο χάσαμε έναν τόπο πολύ σημαντικό για μας. Έχω αποφύγει να περάσω από την Προξένου Κορομιλά, δεν θέλω να τη δω κλειστή. Αυτή η θλίψη του τέλους ήταν εμφανής. Και μετά έγινε το πάρτι του τέλους. Αυτή η ιδέα, όπως πάντα ευρηματική της Κατερίνας και της Μάρος, να γίνουν οι διάφοροι ζωγράφοι να ζωγραφίσουν πάνω σε καμβάδες και όλο αυτό το πακέτο των έργων να δωρηθεί στο μουσείο, Μακεδονικό Μουσείο. Και η τελευταία εκδήλωση, να μαζευτούν καλλιτέχνες, άντρες, γυναίκες και να σχεδιάσουν στους τοίχους του ξεγυμνωμένου καταστήματος ζήταμι, ήταν μια πράξη δημιουργίας που είχε μέλλον μέσα. Επήγαινε στο χρόνο μπροστά. Είχε μια απειρική διάσταση. Δεν είναι λίγο πράγμα. Σήμερα εδώ, 20 Μαΐου του 2010, μαζευτήκαμε εδώ. Καλέσαμε όλους τους ζωγράφους που συνεργάστηκαν μαζί μας όλα αυτά τα 40 χρόνια για να κάνουμε ένα πελώριο έργο, 100 μέτρα καμβάδα, θέλουν να ζωγραφίσει ένα κομμάτι από τη δικιά του ζωγραφική και αυτό όλο να το χαρίσουμε στο Μακεδονικό Μουσείο Εσκοινής Τέχνης. Κλείνει αυτή η αίθουσα, το ζηταμί. Μετά από 40 χρόνια δικά μας και ένα 15 του πάνω της μήνας, Ζάνα. Συγχρόνως είναι και ελπιδοφόρο, γιατί σε αυτήν την εποχή στην Ελλάδα όλα είναι δύσκολα και όλα είναι λίγο θλιβερά. Και αυτό το πράγμα είναι κάτι που... Πραγματικά η μέρα είναι πάρα πολύ ζωντανή με όλους γύρω σας, για τις μυρωδιές από τα χρώματα. Και ίσως είναι η πιο καλή μέρα του ζητανή. Οπότε... με την ευχή ότι τίποτα δεν τελειώνει, ας αρχίσουμε σήμερα.
μαγαζί αυτό έχω πάρει δώρα πριν από πολλά χρόνια και για το γάμο μας, για τη σύζυγο. Πολύ όμορφα, πολύ φθηνά, πολύ γλυκά, πολύ προσωπικά. Το μαγαζί αυτό είναι η ιστορία της πόλης τα τελευταία 50 χρόνια, νομίζω το 54. Το προλάβαμε εμείς από τη δεκαετία του 60 και του 70. Απόψε ένα μνημόσυνο και γένεια μαζί. Νομίζω πως είναι το τέλος μιας εποχής και το ξεκίνημα μιας καινούργιας. Θα μπορούσε να ξεκινήσει ξανά τη δημιουργική του ζωή και να είναι ένα σημείο αναφοράς για την πόλη που χάνεται και για την πόλη που εξακολουθεί να υπάρχει κρυμμένη πάνω από την επιφάνεια των πραγμάτων που δεν μας αρέσουν εδώ. Νομίζω πως πρέπει να κρατήσουμε με νύχια και με δόντια τέτοια σημεία αναφοράς, ώστε να μην χάσει πολύ την ταυτότητά της και να προσπαθήσουμε ώστε να ξεκινήσουμε από την αρχή για μια καινούργια 50 ετία επαφών, ζωής, δημιουργικότητας, τέχνης, αισθητικής, ομορφιάς και ανθρώπινων σχέσεων που τόσο ταιριάζει στη Θεσσαλονίκη. Να είμαστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Σαν να είμαι εν μέσω Κούντας και έχω έρθει σε ένα αντιστασιακό μέρος και κάνω μία αντίσταση. Η Μάρο ταράχτηκε, λέω, δεν λέω ότι είναι Κούντα εδώ, λέω ότι εγώ αισθάνομαι ότι ήταν η ωραία μουσική το πρωί, οι άνθρωποι να δουλεύουν και εγώ αισθανόμουν ότι αυτό που θέλανε να κάνουν και όπως ξεκίνησε το ζήταμι, αυτό έγινε και σήμερα. Αυτό. Το ζήταμι είναι το Υπουργείο Πολιτισμού της πόλης. Είναι ο Ζάνας ο Παύλος που ίδρυσε το φεστιβάλ και η Μίνα η Ζάνα και μια παρέα τότε που κάνανε όλα τα ωραία πράγματα της πόλης το 1960-70. Από τότε επικρατήσαν τα λαμόγια δυστυχώς. Δεν πειράζει, θα ξανανικήσουμε πάλι κάποια στιγμή, στο μέλλον. Να τα κατοστήσει το ζήταμι. Έχει ακόμα άλλα 60 χρόνια. Αυτό θέλω να πω. Μπορεί να ξανανοίξει 6 μήνες, δεν ξέρεις ποτέ. Θεωρώ ότι το ζήταμι, κάτι που μου χάρισε εκτός από βάρος και πάρα πολύ δουλειά και κούραση, ήταν η φιλία μας με τις δύο κοπέλες. Για μένα το ζήταμι είναι η Μάρο Λάγια και η Κατερίνα Καμάρα. Η παιδική σχεδόν χαρά της Μάρος και η ικανότητά της να διακρίνει και να κάνει και ίδια μικρές κινήσεις που παίρνουν διαστάσεις χειρονομίας και η δοτικότητα και η πολύ τρυφερή τραχύτητα της Κατερίνας μαζί με την ψυχική γενναιοδορία και των δύο είναι νομίζω τα βασικά χαρακτηριστικά που συνθέτουν το ζήταμι και εκείνα που κατορθώνουν να δημιουργήσουν ένα χώρο στον οποίο νιώθει κανείς άνετα να ξεδιπλώσει τον εαυτό του χωρίς αναστολές. Αυτός ο χώρος έγινε για τους καλλιτέχνες, τους πνευματικούς ανθρώπους, τον κόσμο που περνούσε από το ζήταμι, ένας τόπος. Ένας τόπος, μια αγκαλιά και ένα σημείο αναφοράς για τη μερίδα εκείνη της πόλης και της κοινωνίας που ήθελε να έχει στραμμένο το βλέμμα στο μέλλον. Ήταν μια χαραμάδα που έβλεπες μακριά, αλλά και έκανε πράγματα που ήταν μακριά. Ήταν λοιπόν μια πνευματική δυναμική. Μοιάζει υπερβολικό, αλλά αυτό ήταν. Είναι σαν να έσκαψε μέσα στις δυνατότητες, στις υποθέσεις ζωής, της γεωγραφικής της θέσης, της ιστορικής της διαδρομής, του μέλλοντος που δεν υπήρχε, να το πω έτσι, της πόλης, το ίδιο το ζηταμί, μαζί με τον κόσμο όλο που περιέγραψα προηγουμένως. Έφτιαξε ένα μέλλον που δεν ήταν ή δεν εγκατεστημένο στην πόλη. Ήταν ένα παράθυρο σε ένα σπίτι κλειστό, το οποίο ανοίγε λιγάκι, σου ήθελε να καταλάβεις ότι υπάρχει και κάτι άλλο εκτός από αυτά τα πέντε πράγματα, τα χωριάτικα που βλέπουμε. Μια πνευματική κατάσταση για την πόλη ουσιαστικά. Γιατί το ζήταμι είχε όχι μόνο ένα εκθεσιακό χώρο, αλλά ανέδιδε και μια κουλτούρα, ανέδιδε ένα ύφος. Είναι άνθρωποι με τους οποίους έχω πολλά χρόνια γνωριμία. Τους εκτιμώ απεριόριστα. Νομίζω ότι έχουν κάνει εκθέσεις οι οποίες έχουν αφήσει εποχή. Τους αξίζει μια εκτίμηση, μια ευγνωμοσύνη όλων μας. Είναι πολύ κρίμα που έχει κλείσει, αλλά νομίζω ότι αυτά που κατάφερε να κάνει στη ζωή της των πολλών ετών, γιατί δεν είναι μια σύντομη ιστορία,
είναι σημαδιακά και σημαντικά για τον τόπο μας. Το ανάλαφρο και συγχρόνως βαρύ που κουβαλούσε το ζηταμί, το ότι ήταν ουσιαστικά πράγματα τα οποία γινόταν μια πολύ, πολύ μεγάλη ελαφράδα. Δεν ήταν βαριά πράγματα. Ουσιαστικά πράγματα τα οποία δεν γινόταν με βαρύτητες δηλώσεις ή με δίθεν ή με αυτό με κοινό. Ήταν το ζηταμί, ήταν πάντοτε αυτό. Και ενώ μπορεί τα καλλιτεχνικά τους κριτήρια να μην ήταν πολύ αυστηρά καθορισμένα, όπως πιθανόν κάποιος περίμενε, είχαν νομίζω βαθιά εγγεγραμμένη μέσα τους τη συνείδηση ότι οι κοινωνικές σχέσεις δεν είναι κοσμικό γεγονός για τα περιοδικά, αλλά είναι ουσιαστικές σχέσεις δημόσιες και ιδιωτικές ταυτόχρονα, όπου υπηρετούνται ιδέες και όνειρα. Κάνει δηλαδή μια αυθεντική πολιτική την ώρα που το έδαφος μιας επικοινωνιακής πολιτικής έχει σαρώσει τα πάντα. Από τη μια άκρη της χώρας στην άλλη. Έχει σαρώσει, ας πούμε, το Παρθενόν και την Ακρόπολη. Πόσο μάλλον ένα μικρό μαγαζί στην Θεσσαλονίκη. Το ζήταμι τελικά είναι μια ζωντανή μνήμη.
συναισθήματα έτσι, θλίψης, μελαγχολίας που έκλεισε το ζήταμι. Καθόλου. Α! Stands alone, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight. The people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the palace there had been? Behind the door, where might have reigned as queen. No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turn eye into day. But all that's left is a place dark and lonely. A terraced house in a mean street back of town. The curtains shine when I think of it only. Just too up, too down. No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turn eye into day. As music plays, stands forlorn, a symbol.